A Link to the Past, το πολυαναμενόμενο τρίτο παιχνίδι της σειράς των Zelda Games και μάλιστα το πρώτο της 16-bit εποχής. Ένα masterpiece της gaming ιστορίας. Για φύγουμε το σημερινό μας review. Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Αν σας αρέσουν αυτά τα video game reviews, κάντε ένα like, ένα subscribe, ακόμα και ένα share, έτσι να μαζευτούμε να γίνουμε ακόμη περισσότεροι Retro Players. Μετά την τεράστια επιτυχία του Zelda 1, The Legend of Zelda, του 1986, όπου ισοπαίδωσε τις πωλήσεις παρουσιάζοντας την ιστορία του Link, ενός αξιοαγάπητου νεαρού χαρακτήρα, όπου έπρεπε να αντιμετωπίσει τον κακό Ganon, αλλά και τη μετέπειτα μέτρια αποδοχή που εισέπραξε το Zelda 2 Link's Adventure το 1988, και αυτό λόγω κυρίως της side-scrolling προοπτικής που είχε το παιχνίδι, η Nintendo αποφάσισε να τα δώσει όλα για όλα. Το 1990 διέθεσε το μέγιστο δυνατό budget για να μπορέσει να δημιουργήσει έναν τίτλο εφάμιλο της προσδοκίας που είχαν οι νεαροί gamers για την νέα 16-bit υπερμηχανή, το Super Nintendo. Επικεφαλής της παραγωγής βεβαίως θα ήταν ποιος άλλος από τον δημιουργό της σειράς Zelda αλλά και Super Mario, Shigeru Miyamoto, και διευθυντή τον Takeshi Tezuka. Το A Link to the Past ήταν μια σημαντική προσπάθεια να εξελιχθεί η σειρά The Legend of Zelda. Η ιστορία διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα του πρώτου παιχνιδιού. Αν και δεν θέλω να σας μπερδέψω, συγκεκριμένα στο ιστορικό εκείνο παρακλάδι όπου ο Link χάνει από τον Ganon στο Ocarina of Time του Nintendo 64. Τεχνικά το σημαντικό του επίτευγμα ήταν ότι παρουσίασε στο ευρύ κοινό τις σημαντικές τεχνικές δυνατότητες του νέου μηχανήματος του Super Entertainment System. Το παιχνίδι απέσπασε παγκόσμια αναγνώριση για το συναρπαστικό του gameplay, τις καινοτόμες μηχανικές παιχνιδιού, αλλά και την πλούσια του αφήγηση. Όχι αδίκως, συχνά θεωρείται ένα από τα κορυφαία video games όλων των εποχών. Η μεγάλη του επιτυχία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη κατεύθυνση που θα είχε η σειρά των παιχνιδιών. Πολλά από τα πράγματα που βλέπουμε αργότερα, στα επόμενα παιχνίδια, έχουν τη γενέτειρά τους εδώ, στο Link to the Past. Μια πολύ όμορφη περιγραφή των γεγονότων δίνεται στην εισαγωγή του παιχνιδιού. Μας εξιστορείται ότι μια χρυσή περιοχή, με την χρυσή δύναμη, και εδώ δείχνει το Triforce, προσελκύει ανθρώπους να την αναζητήσουν, αλλά όποιος πηγαίνει δεν επιστρέφει. Ζητήθηκε τότε από τους 7 μάγους να σφραγίσουν την είσοδο για πάντα. Ο χρόνος πέρασε και η ιστορία έγινε θρύλος. Όμως μια μέρα στην Hyrule κατέφθασε ένας μάγος ονόματι Aghanim. Εκείνος ενίκησε τον καλό βασιλέα, φυλάκισε τη Zelda αλλά και τις άλλες κοπέλες από γόνους των 7 μάγων. Σκοπός του? Να ελευθερώσει τον Ganon που κι εκείνος είναι σφραγισμένος και να κατακτήσει τον κόσμο. Με τηλεπάθεια ζητά βοήθεια η Zelda, την οποία και εισάκουσε ο θείος του Link όσο εκείνος κοιμόταν. Φεύγει ευσπεσμένα για το κάστρο ο θείος, αλλά όμως του λέει στην αποστροφή του λόγου του: «Εσύ μείνε εδώ, εγώ πάω έξω για μια δουλειά». Και φυσικά πήγε και ο Link έξω. Και εδώ λοιπόν ξεκινά η περιπέτειά μας. Για όποιον θέλει να μάθει τι είναι το Triforce, είναι καλή ευκαιρία να δει το review του The Legend of Zelda για το NES. Ο Link λοιπόν, αφού πρώτα πρέπει να αποδείξει μέσα από δοκιμασίες τριών dungeons στους σοφούς γέροντες ότι είναι άξιος να κρατά το Master Sword, το αποκτά καθότι αποδεικνύεται ότι και ο ίδιος είναι απόγονος του True Hero και πλέον μπορεί να αντιμετωπίσει τον Aghanim. Όμως εκείνος προλαβαίνει να ανοίξει την δίωδο μεταξύ των δύο κόσμων. Σε μια επική μάχη ο Aghanim ιτάται, αλλά όμως αποσύρεται προς το παρόν στον σκοτεινό κόσμο. Και έτσι σε αυτό εδώ το σημείο ανοίγει στην ουσία ένας νέος κόσμος προς εξερεύνηση, ξεδιπλώνοντας έτσι και για το παιχνίδι
μια τεράστια επέκταση στο gameplay. Ο Link πλέον καλείται να σώσει τις 7 απογόνους των μάγων, οι οποίες είναι φυλακισμένες στα 7 dungeons. Στη συνέχεια αντιμετωπίζει για δεύτερη φορά τον Aghanim. Τον νικά, όμως από μέσα του απελευθερώνεται και εκδηλώνεται ο αληθινός του εαυτός. Είναι ο Ganon. Φεύγει λοιπόν από το σημείο της μάχης και πηγαίνει στην ιερή πυραμίδα όπου φυλάσσεται το Triforce, αναμένοντας τον Link για την τελική μάχη. Μείνετε στο τέλος του βίντεο όπου υπάρχει η τελική μάχη αλλά και τα credits με την εξιστόρηση των χαρακτήρων, ένα υπέροχο storytelling, απίστευτη ιστορία για την εποχή του Super Nintendo. Στο Link to the Past υιοθετήθηκαν νέες ιδέες με κυριότερη την χρήση δύο παράλληλων κόσμων, The Light World and the Dark World. Open World. Ο χάρτης της Hyrule παραμένει ένας μεγάλος ανοιχτός κόσμος, παρέχοντας την αίσθηση ελευθερίας στην εξερεύνηση. Ο παίκτης μπορεί να κατευθύνει τον Link σε όποια τοποθεσία επιθυμεί, εξερευνώντας περιοχές, villages, να συνομιλήσει με χαρακτήρες, αλλά και να δοκιμάσει την τύχη του στα dungeons. Σύστημα διπλού κόσμου. Αυτή η καινοτομία προσέθεσε σημαντικό βάθος στις περιπέτειες του Link και άνοιξε νέους δρόμους για εξερεύνηση. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κόσμων, του φωτεινού και του σκοτεινού κόσμου, που σημαίνει ότι ο Link, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες περιοχές, καλείται να ανακαλύψει μυστικά και να λύσει γρίφους και στους δύο κόσμους. Κάτι δηλαδή που κάνει στον ένα κόσμο έχει άμεσο αντίκτυπο στον άλλο κόσμο. Ποικιλία όπλων και εργαλείων. Ο Link σταδιακά στην εξέλιξη του παιχνιδιού θα αποκτήσει ποικιλία όπλων και εργαλείων, όπως συνηθίζεται άλλωστε στα Zelda παιχνίδια. Κάθε όπλο και εργαλείο εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό και ανάλογα στην περίσταση που βρίσκεται ο Link, του επιτρέπει να πολεμήσει εχθρούς αλλά και να λύσει γρίφους. Μερικά από τα όπλα και εργαλεία που θα αποκτήσει ο Link είναι τα εξής. Μπότες Sportex. Δίνει επιτάχυνση στο Link να τρέξει. Γάντζος. Περνά πάνω από τρύπες και απροσπέλαστα περάσματα. Μπούμεραγκ. Ικανό στο να ακινητοποιεί εχθρούς. Φλογέρα. Όπως και στο NES, επιτρέπει στο Link να ταξιδεύει σε τοποθεσίες. Σφυρί. Ανοίγει κλειστούς διόδους. Γάντι. Πλέον ο Link μπορεί να σηκώσει πολύ ογκώδη και βαρύ αντικείμενα όπως κοτρώνες. Βατραχοπέδιλα. Ο Link μπορεί να κολυμπήσει στα βαθιά. Μαγικός καθρέφτης. Επιτρέπει το ταξίδι προς τον σκοτεινό κόσμο. Moon Pearl. Το σεληνιασμένο μαργαριτάρι. Ο κάτοχός του παραμένει στη μορφή που έχει στον φωτεινό κόσμο, αλλιώς μεταμορφώνεται. Τέλος, ο Link συλλέγει και Heart Containers. 4 containers μας δίνουν αναβάθμιση μιας ολόκληρης καρδιάς. Δείτε το βίντεο με τα Heart Container Locations για όποιον θέλει να κάνει το 100% playthrough του παιχνιδιού. Λύση γρίφων και εξερεύνηση dungeons. Το παιχνίδι είναι δομημένο έτσι ώστε ο παίκτης να πρέπει να ολοκληρώσει τα dungeons, τα οποία είναι πολύπλοκα κάστρα θα τα λέγαμε, που για την πρόοδό τους πρέπει να λυθούν πάμπολοι γρίφοι. Κάθε dungeon περιλαμβάνει πολλά επίπεδα που τελικώς καταλήγουν στην αντιμετώπιση ενός boss fight. Μέσα στο χώρο θα συναντήσουμε κλειδιά που ανοίγουν πόρτες, chests, αλλά και ένα σημαντικό όπλο ή εργαλείο απαραίτητο στο Link για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Βεβαίως με την νίκη στο boss, πάντα ο Link παίρνει και μια έξτρα καρδιά. Υπάρχουν όμως και τα side quest games, τα οποία δίνουν έναν εύθυμο τόνο στη ροή του παιχνιδιού και μας ξεκουράζουν από το κεντρικό quest. Μάντεψε το σωστό chest. Ο φιαλέμπορας.
και η έβρεση πολύπων φιαλιδίων. Πιάνοντας τα κούκος. Τοξοβολία για τα πανηγύρια. Πάρ' το φτιάρι και σκάβε. Αναβάθμιση όπλων και εργαλειών. Και ένα easter egg, the Chris Houlihan Room. Ένα δωμάτιο γεμάτο με νομίσματα, που μέσα η επικοινωνία τηλεπάθειας μας λέει ότι είναι ο Chris Houlihan. Εδώ η ιστορία είναι ότι το 1990 η Nintendo of America διοργάνωσε ένα διαγωνισμό και ο νικητής του θα είχε το όνομά του να εμφανιστεί σε παιχνίδι της Nintendo. Θα σταθούμε εδώ στη μουσική. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια τα οποία τα θεωρούμε iconic και trademarks, τα οποία εμφανίζονται ακόμα και σήμερα στα καινούργια Zelda, Breath of the Wild και Tears of the Kingdom. Όπως είναι λογικό, αυτά τα κομμάτια δεν υπήρχαν από το πρώτο Zelda, αλλά ο Koji Kondo, ο συνθέτης, σε κάθε κυκλοφορία νέου Zelda προσθέτεται και καινούργια κομμάτια τα οποία έφτασαν να έχουν εμπλουτίσει σήμερα όλη αυτή τη βιβλιοθήκη των μουσικών κομματιών. Στο Link to the Past έχουμε την εισαγωγή των Dark Overworld Theme, Fairy Fountain Theme, Zelda's Rescue Theme, το οποίο αργότερα στο Ocarina of Time εμπλουτίστηκε από τον Koji Kondo και έχει γίνει γνωστό ως Zelda's Lullaby. Ο Koji Kondo καταφέρνει με τις μελωδίες στις διάφορες τοποθεσίες να μας ταξιδεύει και να ενισχύει την εμπειρία του παίχτη και να αγγίζει τις καρδιές μας. Στις μελωδίες και στους ήχους λοιπόν το παιχνίδι θα πάρει 5 στα 5. Η Nintendo ήθελε να δώσει το στίγμα της στο τι μπορούσε να επιτευχθεί με το νέο της 16-bit μηχάνημα το 1991. Άρα λοιπόν ήθελε να δώσει το πιο καλό και τρανό παράδειγμα η ίδια χρησιμοποιώντας τις καλύτερες δυνατές τεχνολογίες που μπορούσε στο software και να αποδοθούν στο hardware. Εντυπωσίασε με το Eye Candy Pixel Artist τα ζωηρά χρώματα που συνθέτουν τους κόσμους του παιχνιδιού. Εδώ έχουν όλα σχεδιαστεί με προσοχή, οι χαρακτήρες, τα κινούμενα sprites, τα animations είναι πραγματικά όλα πανέμορφα. Επίσης όμως έκανε χρήση της νέας τεχνολογίας του Mode 7. Στον χάρτη για παράδειγμα που προσφέρει έναν ζωντανό και διαδραστικό τρόπο χρήσης του, αλλά και όπου χρειάστηκε υπήρξαν και τα 3D effects. Στα γραφικά το παιχνίδι θα πάρει 5 στα 5. Έχοντας μπει στη νέα γενιά hardware, πλέον οι κατασκευαστές έδωσαν νέα κουμπιά στο controller. Φύγαμε δηλαδή από τα κλασικά δύο κουμπιά που είχαμε νωρίτερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην χρήση του Link to the Past, καθότι έτσι μπορεί πλέον ο παίκτης να τα αξιοποιήσει και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία ή όπλα για να μπορεί εύκολα να προοδεύει στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Στα controls το παιχνίδι θα πάρει 5 στα 5. Δεν θα λέγαμε ότι είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι. Απέναντίας, τα λάθη εδώ συγχωρούνται. Υπάρχει η δυνατότητα του save ανά πάσα στιγμή και επίσης υπάρχουν πληθώρα καρδιών που μπορεί να αυξήσει ο Link, αλλά και μαγικών φίλτρων και νεραϊδών που μπορεί να φέρει μαζί του κατά τη διάρκεια των μαχών προκειμένου να μην χάσει. Η έβρεση όλων των μυστικών και καρδιών είναι ένα ωραίο challenge για όσους θέλουν να κάνουν το 100% completion. Στη δυσκολία λοιπόν το παιχνίδι θα πάρει 3 στα 5. Ο συνδυασμός των εξαιρετικών γραφικών, των απίστευτων και αξέχαστων μελωδιών, αλλά και το σχεδιασμό των επιπέδων και των γρυφών που πρέπει να λύσουμε,
συνθέτουν όλα μαζί ένα παιχνίδι που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην gaming σκηνή. Ένα παιχνίδι που όποιος του αρέσουν τα Zelda παιχνίδια, αλλά δεν ήταν της εποχής του, δεν το είχε παίξει τότε, αξίζει να το βιώσει, δεν θα το μετανιώσει. Αλλά και για εμάς τους παλιότερους που το είχαμε παίξει, είναι μια καλή ευκαιρία να το ξαναπαίξουμε, να ξαναθυμηθούμε, να έρθουν πάλι αυτές οι όμορφες νοσταλγικές στιγμές. Είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Το Zelda A Link to the Past συνολικά λοιπόν θα πάρει η βαθμολογία 5 στα 5. Είμαι ο Dennis, The Retro Player, εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό review. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην τελική μάχη με τον Ganon. Θα πέσουμε μέσα στην τρύπα που έχει δημιουργηθεί. Και νάτος, είμαστε αντιμέτωποι. Λέει, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα πολεμούσα ένα μικρό αγόρι. Λέει, σκοπός μου ήταν να κατακτήσω και δύο κόσμους. Εδώ λοιπόν το κόλπο είναι ότι σε αυτή την πρώτη φάση του παιχνιδιού μας πετάει το κοντάρι του και μετά εξαφανίζεται, αλλάζει αυτό στην πορεία βεβαίως. Εδώ είναι εύκολο δηλαδή, τον χτυπάμε όσο μπορούμε. Εδώ θα φορέσω το μανδύα που δεν παθαίνω damage. Βέβαια το meter μου, το magic meter, τρώγεται πάρα πολύ με αυτό εδώ, το καταναλώνει. Αλλά είναι λίγο τώρα έτσι, αυτές οι κινήσεις που κάνει που εξαφανίζεται έρχεται. Είναι καλό defense αυτό. Το παραλαμβάνω πάλι εδώ, πλέον οι φλόγες του είναι κυκλικές. Εδώ αλλάζει, αρχίζουν και πέφτουν τα πλακάκια, θα λέγαμε, του πατώματος. Θα γίνει αυτό περιμετρικά παντού. Και θέλει μεγάλη προσοχή, μην πέσουμε εδώ μέσα στην τρύπα. Το Magic Meter έχει εξαντληθεί πια. Έχω όμως μπόλικες καρδιές, αυτό είναι σίγουρα καλό, αβαντάζ. Και έχω βέβαια και τα potions, όπου μπορώ να πάσα στιγμή να ξαναγεμίσω. Και θα βάλουμε πάλι εδώ Magic Meter, να το ανεβάσουμε, Magic Potion. Και σκοτεινιάζει πλέον το δωμάτιο, το οποίο σημαίνει ότι δεν τον βλέπουμε και ο μόνος τρόπος για να εμφανιστεί είναι να επιφέρουμε φως. Με το που φέρουμε το φως, εμφανίζεται, μπορούμε πάλι να τον χτυπήσουμε και τώρα πλέον πρέπει με τα Silver Arrows που κάναμε αναβάθμιση να τον πετύχουμε. Είναι ο μόνος τρόπος για να σκοτωθεί, είναι με τα Silver Arrows. Επαναλαμβάνουμε πάλι τη διαδικασία εδώ δηλαδή, πετάμε πάλι εδώ τη φωτιά για να τον φέρουμε, εμφανίζεται. Δεν πρόλαβα εδώ. Με το που κάνουμε μια σπαθιά, ξανά πάλι με τα Silver Arrows. Μόνο μία φορά όμως μπορούμε. Ξανά πάλι εδώ το φως πρέπει να επαναφέρω. Και θέλει πάλι γρήγορα, μαχαιριά. Δεν πρόλαβα. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολος, με την έννοια ότι αρκεί να έχουμε τα potions, να έχουμε καρδιές και μετά από εκεί πέρα είναι εφικτό. Βέβαια οι καρδιές μου βλέπω ότι ξαντλούνται πια. Silver Arrow. Και εδώ είμαστε. Καμπούμ! Εδώ τώρα θα ακολουθήσει ωραίο cutscene. Ανοίγει η πόρτα. Και για όσους θυμούνται από το Zelda 2, το Link's Adventure, υπάρχει έτσι πάλι αυτή εδώ η σκηνή από τα πλάγια, που εκεί δείχνει την Zelda να κοιμάται. Εδώ λοιπόν το Triforce έρχεται, μας εξηγεί τι κάνει το Triforce. Λέει ότι
έρχεται να εκπληρώσει οποιοδήποτε ευχή, πόθο θέλει ο άνθρωπος ο οποίος θα το αγγίξει. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κακές προθέσεις, δυστυχώς αυτές θα πραγματοποιηθούν. Εκείνος λοιπόν ήθελε ο Κάνεν να κατακτήσει τον κόσμο και γι' αυτό το λόγο κατάφερε να αλλάξει το Golden Land, δηλαδή τη γη εκείνη στην οποία υπήρχε το Triforce, σε Dark World. Όμως τώρα πλέον ο Link έχει έρθει για να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Ξανά άλλη μια φορά. Και λέει το Triforce αναμένει το καινούριο ιδιοκτήτη του. Και ο Link με τον κλασικό του τρόπο σηκώνει με τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του το απόκτημά του. Και εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο το cutscene. Αρχίζει να δείχνει τους χαρακτήρες στο παιχνίδι. Επέστρεψε λοιπόν ο καλός ο βασιλιάς. Εδώ βρισκόμαστε πάλι στο Sanctuary. Τους φίλους μας που γνωρίσαμε στο Κακαρίκο Town. Και θα μας δείξει τα διάφορα σημεία του χάρτη. Εδώ ο φίλος μας ο ληστής, ο οποίος συνεχίζει και είναι κλέφτης. Α, σε τσακώσαμε. Και οι φίλοι μας που είχαμε γνωρίσει στην αρχή όταν μπήκαμε στο Dark World, που ήταν ένας μπούλης και ο άλλος ο καλούλης, προσπαθούν τώρα να γίνουν φίλοι. Ο θείος επέστρεψε. Νάτος και ο θείος επέστρεψε. Τελικά δεν αποβίωσε. Και για να δούμε, ο Zora ακόμα πουλάει τα βατραχοπέδιλα, λέει ότι έχουν έκπτωση. Πολύ, πολύ έτσι όμορφα τελειώνει το παιχνίδι δείχνοντάς μας τους χαρακτήρες. Αφήνει μια πολύ γλυκιά γεύση. Και οι φίλοι μας εδώ, οι ξυλοκόποι, τα διδυμάκια. Να, τος και ο φίλος μας. Με το φλάουτο. Και η Αφροδίτη, η βασίλισσα των Νεραϊδών. Α, ναι, σωστά. Είχαμε και τους νάνους. Μας φτιάξανε το sword. Γεια σου και σένα. Τα κούκος. Δεν ξέρω. Αφήνει μια πάρα πολύ όμορφη γεύση. Είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά, όσες φορές και εγώ προσωπικά να το έχω ολοκληρώσει, πάντοτε στο τέλος απολαμβάνω να βλέπω όλο αυτό εδώ το storytelling. Χαμένος εδώ ακόμα ο κυριούλης, ο ηλικιωμένος. Πολύ όμορφα εδώ το sprite που δείχνει τον ήλιο που πέφτει μέσα από τα δέντρα. Με αυτό το effect. Και το Master Sword θα βρεθεί πάλι στην θέση του. Αυτό ήταν το storytelling, φίλοι μου. Εύχομαι να σας άρεσε λοιπόν το review και ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει το παιχνίδι. Και στο τέλος βεβαίως θα ακολουθήσουν τα credits των ανθρώπων που δημιούργησαν το παιχνίδι
βεβαίως ο Hiroshi Yamauchi, ο πρόεδρος της Nintendo, και producer ποιος άλλος, ο Shigeru Miyamoto. Και director ο φίλος του, ο Takashi Tezuka, που μαζί έχουν φτιάξει τα Zelda και τα Mario παιχνίδια. Θα σας δω λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!